Γεια σας, κύριε Κατσότη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλά εσείς? Καλησπέρα και εμείς, μια χαρά. Τελικά εσείς είστε επίσης, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε, καλή χρονιά και με δύναμη. Εσείς τελικά δεν συμφωνείτε με την επιλογή της κυρίας Σκυλαροπούλου, από ό,τι καταλάβαμε. Θέλετε να μας εξηγήσετε τους λόγους? Εμείς δεν συμφωνούμε με κανέναν πρόεδρο. Εξάλλου αυτή ήταν η διαχρονική θέση του ΚΚΕ σε σχέση με αυτόν τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα, λέει, το πρόσωπο της κυρίας Σκυλαροπούλου. Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαχρονικά κρατάτε μία απόσταση από το θέμα αυτό, γιατί θεωρείτε ότι ο κάθε πρόεδρος με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο εξυπηρετεί τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης και κυρίως τις αντιλαϊκές πολιτικές, δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο τις επικυρώνει. Επικυρώνει όπως επικύρωσε όλα τα μνημόνια μέχρι τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτός και ο προηγούμενος που ήταν, όπως επικυρώσαν όλο αυτό το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί ενάντια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, ένα νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργεί το φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρηματικούς ομίλους, πλαίσιο τέλος πάντων, μια πολιτική η οποία προσδένει τη χώρα μας ακόμα περισσότερο σε αυτούς τους υπηρεαλιστικούς οργανισμούς, εμπλέκει τη χώρα μας περισσότερο σε αυτούς τις επεμβάσεις στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για το λαό μας. Αυτός είναι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας, γι' αυτό και το ΚΚΕ έχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική πρόταση. Και γι' αυτό το λόγο και δεν μπαίνει σε συνωνοματολογία που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν προτείνει πρόεδρο, δεν ψηφίζει και βεβαίως δεν έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τα πρόσωπα τα οποία προτείνουν. Πολλοί λένε ότι θα έπρεπε στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία το πρόσωπο το οποίο θα βρισκόταν στην Προεδρία της Δημοκρατίας να ήταν πολιτικό πρόσωπο για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Εσείς συμφωνείτε? Κοιτάξτε, βεβαίως βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανησυχητικών εξελίξεων. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Είπαμε ότι επικυρώνει μια πολιτική η οποία υλοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ίδιος ο πρόεδρος μπορεί να αποτρέψει, μπορεί να διαπραγματευτεί, μπορεί τέλος πάντων να έχει τις επαφές για να μπορεί να αποτρέψει, πώς το λένε, δύσκολες αποφάσεις για τη χώρα μας. Είναι η κυβέρνηση αυτή που παίζει αυτό το ρόλο. Ναι. Και βεβαίως το ίδιο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, να υλοποιήσει δηλαδή την πολιτική η οποία αποφασίζεται από την κυβέρνηση κάθε φορά. Πώς βλέπετε, κύριε Κατσότη, τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας μας, την πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών γενικά, με τις εξελίξεις κυρίως που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο? Είχαμε και την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ πριν από λίγες μέρες. Πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας για αυτές τις εξελίξεις. Ναι. Θεωρούμε ότι και το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση για την κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για τις βάσεις είναι, αν θέλετε, ένα ακόμα νομοσχέδιο το οποίο θα εκφράζει, αν θέλετε, την επιλογή της κυβέρνησης στην συμμαχία με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, όπου εμπλέκει τη χώρα μας ακόμα περισσότερο, όπως είπαμε, σε νέους τυχοδιοκτισμούς, σε πολεμικούς εμπεριαστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Είναι αυτή η στάση της Ελλάδας που εκφράζεται από τις κυβερνήσεις απέναντι στους Αμερικάνους και στον ΝΑΤΟ και απέναντι σε αυτές τις διεθνείς συμμαχίες, οι οποίες μέχρι τώρα πέρασαν ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν καμία ασφάλεια, δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν θέλετε, δεν λένε κουβέντα εδώ που τα λέμε στην περιοχή για την προκλητική στάση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γκριζάρει συνέχεια το Αιγαίο. Και αυτοί λένε ότι είναι δικά σας θέματα, είναι διμερείς διαφορές, διαφωνίες και θεωρούν αυτόν τον χώρο σαν ενιαίο χώρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επιλογή να είμαστε στο ΝΑΤΟ, αυτή η επιλογή, οι Αμερικάνοι εδώ να έχουν μια βάση την χώρα μας, να είναι οι βάσεις στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, στον Άραξο, όλα αυτά αποτελούν, αν θέλετε, ζητήματα πολύ σοβαρά. Πρέπει να ανησυχήσουν το λαό, γιατί η χώρα μας γίνεται στόχος των άλλων χωρών όπου επεμβαίνουν μέσα από τη χώρα μας, εφορμούν από εδώ δηλαδή
τα αεροπλάνα για να βομβαρδίσουν άλλες χώρες. Κύριε Κατσότη, λένε καθαρά και οι άλλοι, και χρειάζεται εδώ ο λαός μας να ανησυχήσει και να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτή την εμπλοκή της χώρας μας, για να μην υπογραφεί, να μην έρθει στη Βουλή αυτή η κύρωση της συμφωνίας, γιατί τίποτα δεν μπορεί να προσφέρει. Αντίθετα, θα είναι ακόμα πιο δυσμενή η εξελίξη τη χώρα μας. Μήπως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται η Τουρκία από κάποιες χώρες στις οποίες έχουν την έδρα τους μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, για να εξασφαλίσουν με την πίεση ή μέσω της πίεσης της Τουρκίας καλύτερα συμβόλαια όσο αφορά κάποια κοιτάσματα τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα, στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε κάποιες άλλες χώρες? Κοιτάξτε, πίσω από όλη αυτή την αντιπαράθεση, τη σύγκρουση, τις αντιθέσεις, τους ανταγωνισμούς, είναι αυτές οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι επιχειρήσεις των πετρελαίων, της ενέργειας συνολικά, που είναι οι μεγάλοι παίκτες της περιοχής, που ο ένας θέλει να φάει από τον άλλο, να το πω έτσι, ή να κυριαρχήσουν στην περιοχή. Αυτά τα παιχνίδια παίζονται όχι τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά παίζονται και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό και υπάρχουν οι πολεμικές συγκρούσεις, γι' αυτό και υπάρχουν και οι παρεμβάσεις με κυβερνήσεις μαριονέτες που βάζουν σε κάθε χώρα για να μπορούν να αρπάξουν, αν θέλετε, αυτές τις πηγές πλούτου, να ελέγξουν τους δρόμους μεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές, αν θέλετε, οι συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στη Λιβύη και στο Ιράν, στη Συρία, στο Ιράκ και βεβαίως στη Μεσόγειο, εδώ στο Αιγαίο, με την Τουρκία. Όπου πίσω βέβαια από αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας είναι ακριβώς αυτές οι πεταλίες, οι εταιρείες, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που για λογαριασμό τους είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι παίζουν τον διαιτητή, και όσο η αστική τάξη της χώρας μας με την αστική τάξη της Τουρκίας, αν θέλετε, συγκρούονται εδώ για το θέμα αυτό, τόσο ανεβαίνει το ποσοστό των Αμερικάνων στην περιοχή. Επειδή ζητάτε την ακύρωση της συμφωνίας της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την επόμενη Τρίτη μπαίνει στη Βουλή η συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, στην αρμόδια επιτροπή. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάτε για μια ετεροβάρη σχέση, μιλάτε για απεμπλοκή. Και το επόμενο ερώτημα που δημιουργείται, αν ας πούμε πραγματικά προχωρήσει η χώρα μας σε μια απεμπλοκή από αυτές τις σχέσεις, έτσι με τον τρόπο τις οποίες περιγράφετε εσείς, αναρωτιέται κανείς τι μπορεί να ακολουθήσει μετά από εκεί. Ακούστε, εμείς λέμε ότι η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική αμοιβαίων σχέσεων επωφελών με όλους τους λαούς της περιοχής. Μάλιστα. Αυτό που μπαίνει εμπόδιο για να υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη είναι ακριβώς αυτή η εμπλοκή, αυτή η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς τους οργανισμούς που τους πληρώνουμε και πάρα πολύ ακριβά, είναι γνωστό αυτό. 4,5 δις ευρώ δίνουμε κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ. Και βέβαια είναι γνωστό πάλι από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική, όπου εκεί δεσμεύτηκε, όπως είναι γνωστό, για νέα εξοπλιστικά προγράμματα και μάλιστα επιθετικού τύπου, όπως τα F-35. Και χρειάζεται να πούμε ότι εδώ τα δις που θα χρειαστούν για αυτά τα πολιτικά συστήματα θα είναι πολλά, και αυτά όλα ξέρετε ότι λείπουν από τα νοσοκομεία, από τα σχολεία, λείπουν από τις συντάξεις, λείπουν από όλα αυτά που θα έπρεπε τέλος πάντων να δώσει. Τις κοινωνικές πολιτικές, τέλος πάντων, όπως έχουμε. Όπου σήμερα βλέπετε τα αιτήματα που υπάρχουν είναι αυτά, οι συνταξιούχοι είναι στον δρόμο, οι εργαζόμενοι στον δρόμο, διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις και λένε ότι δεν υπάρχει σάλιο, ότι είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια, τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν, ναι. Όμως από εκεί και πέρα τα εξοπλιστικά προγράμματα πάνε και έρχονται, οι δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, που ένας οργανισμός, ένας δολοφονικός οργανισμός, το πούμε έτσι, ένας πολεμικός οργανισμός, ο οποίος αν θέλετε σκοπά το θάνατο, είναι, πρόσφατα είναι τα γεγονότα στην Ιουγκοσλαβία που τη διέλυσε με τους βομβαρδισμούς της, ναι. Και βέβαια συμμετέχει ανά τον κόσμο για να μπορεί να υπηρετήσει ακριβώς τους μονοπωλιακούς ομίλους που εκφράζονται μέσα από τις ισχυρές υπηρεαλιστικές χώρες. Είτε αυτές είναι η Αμερική, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Γαλλία,
είτε είναι άλλες τέτοιες ισχυρές χώρες που σήμερα παίζουν ρόλο. Άλλωστε το έχουν πει και από τον πόλεμο του Βιετνάμ οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ένας πόλεμος εξυπηρετεί την αμερικανική οικονομία. Δηλαδή ρίχνει λάδι στα γρανάζια της αμερικανικής οικονομίας, η οποία παράγει οπλισμό και όχι μόνο. Τη βιομηχανία, τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, και ζητάνε τώρα να αλλάξει η ονομασία του ΝΑΤΟ, να γίνει ΝΑΤΟ και Μέση Ανατολής. Ναι. Το ΝΑΤΟ να μην είναι μόνο οι χώρες, αλλά να διευρυνθεί και στη Μέση Ανατολή, να εμπλακεί, όπως δείξε ο Τραμπ, σε αυτές τις τους σχεδιασμούς του στη Μέση Ανατολή, να παρέμβει δηλαδή, να βομβαρδίσει όταν χρειαστεί είτε το Ιράν είτε το Ιράκ, σε όλους αυτούς που αν θέλετε ακολουθούν μια διαφορετική τακτική από ό,τι απαιτούν σήμερα τα αμερικάνικα μονοπόλια. Ωραία, κύριε Κατσότη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και εσείς να είστε καλά και καλή χρονιά. Σας.